Μπράβο, αυτό. Of course. Φίλοι μου, καλημέρα. Ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα του, πολύ μπουνάτσα. Σήμερα σηκωθήκαμε 7 και 5. Τώρα είναι 9 παρα 10. Έχουμε ψαρέψει καμιά ώρα για καλαμάρια. Δεν έπιακα τίποτα νωρίτερα. Πριν λίγο μια ρηξιά έπιακα 3, 2 μέτρια και ένα μικρό. Τώρα πιάνω και το τελευταίο. Και έφυγα να τραβήξω στο μέρος. 2-3 καλαμάρια είναι αρκετά. Αρκεί να είναι ζωντανά. Προχτές είχα 7 και δεν πήραμε τσιπιά. Για την προηγούμενη φορά είχα 1 και πήρα ένα ψάρι. Οπότε απλώς θέλω 2-3-4, μπας και ψοφήσει κανένα στον δρόμο. Διαφορετικά δεν χρειάζεται παραπάνω από ένα καλαμάρι για να πάρεις ένα ψάρι. Λοιπόν, το φέρνω μέσα με τη βοήθεια του Θεού. Πολύ καλό μέγεθος αυτό. Αλλά ακόμα τα βλέπω από κάτω. Οπότε θα ρίξω άλλη μία να σας δείξω τη φωτογραφία. Λοιπόν, τελευταία ρηξιά. Να τους δώσω πολύ λίγο νερό. Και από εδώ θα πάω στα 3 μίλια. Να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε μαζί θα τσιμπήσει άλλο. 4 καλαμαράκια. Δόξα τω Θεώ. Και γύρω γύρω εδώ είναι γεμάτο δελφίνια. Τα είδε η μικρή και έχει τρελαθεί. Παίρνει βίντεο, φωτογραφίες, ούτε καλαμάρι δεν έβαλε. Εκστασιάστηκε με τα δελφίνια. I keep on saying this yesterday, where is the dolphin, where is the dolphin? And now I have a feeling that I will saw that see what the dolphins. The next thing we'll know is gonna be here in front of us. Huh? The next thing we'll know is gonna be here in front of us. You see? Oh, you see? I told you. Look. Look. Oh my God. They're right here. Oh my God. Look. Look how big. Majestic, huh? Look. You don't want to take it on your camera? Για να δούμε αν θα πάρουμε άλλο τώρα. Αν όχι δεν πειράζει. Δοξασμένο τώρα με τον κυρίο. 4 καλαμάκια 9 ώρα το πρωί. 8:30-9 που τα πήραμε. Και άλλες φορές από τις 6 δεν παίρνεις τίποτα. Έχω έρθει 6 ώρα το πρωί και έχει πάει 7:30 και δεν έχω πάρει καλαμάρι και πιάνει και το άγχος. Λέω, σου κάθηκα ξημερώματα για ποιο λόγο. Απ. Wow. Εδώ παιδιά είναι 2-3. Ή είναι κάποιο καλό. Ό,τι είναι είναι, δεν θέλω άλλο. Μετά από αυτό φύγαμε. Έλα χρυσούλη μου. Έλα. Αυτό είναι καλαμάρι, παιδί, για τράβημα. Δεν θέλω άλλα. Ευχαριστώ τον Θεό. Τα λέμε στο δόλωμα. Παιδιά, το έχουμε κολυμπήσει. Ένα από τα τελευταία. Το πρώτο που έβαλε ήταν ένα μικρό. Είχε ψοφήσει πριν ακόμα το βάλω πάνω. Αλλά αυτό που έβαλα τώρα είναι πολύ καλό. Ολοζώντανο. Για να δούμε τι θα δούμε. Κάτω νεκρή φύση. Ακόμα δεν έχω πάει εκεί που θέλω. Πρέπει να έχει ρέματα από μπροστά. Το πολύ μπορεί να το γυρίσω μετά από εκεί να έχουμε κάτω. Λοιπόν, κάνουμε το σταυρό μας. Και είναι στο χέρι του Θεού. Ό,τι θέλει ο Θεός θα δούμε. Παιδιά, θα βάλω ένα κολιουδάκο πέρα εδώ τώρα.
σαβριδάκι μάλλον. Άμα ερεμήσεις. Άμα ερεμήσεις. Μια κουτοστήρα μπορεί να πάει. Καμία κουτοστήρα μπορεί να πάει. Μέχρι να μου έρθει η φώτιση, θα πήρε φόρα μας. Μέχρι να μου έρθει η φώτιση, να δω τα τελευταία δύο καλαμάρια που θα τα ρίξω. Άντε να δούμε. Το καλαμάρι του προηγούμενου, τίκι τίκι τίκι, γιατί μου το πήρε. Ζωντανό καλαμάρι και μου το πήραν. Τι να πω. Ζωντανό καλαμάρι και μου το πήραν. Αλλά επειδή εδώ έχω πάρει στήρες και δύο συναγρίδες παλιά, μήπως και εδώ θα το βγάλω μέσα από τα καλαμάρια. Μην μου ψοφήσουν και μετά λέω ότι φταίει ο κολλιός. Το σαβρίδι μάλλον. Έρε και να πάρω ψάρι με το σαβρίδι τώρα. Ποιος θα τα καλαμάρια. Να δω πού θα πάω τα καλαμάρια να τα κολυμπήσω τώρα. Ακόμα είναι 10 και 10. Θα δούμε. Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Ξεκινάει εδώ από κάτω αριστερά. Σηκώθηκε πάνω, ακολουθάει κάτω από τη βάρκα, αν είναι ψάρι. Δείτε εδώ. Γραφεία 54-49. Έλα Παναγία μου. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν το καταλάβω. Αυτό κολυμπάει ρε παιδιά ακόμα, αλλά δεν έχουμε πάρει τσιμπιά, τι να πω. Κάτσε να βάλω ένα καλαμάρι που έχω. Αυτός εννοείται θα φύγει, αλλά όχι τώρα. Μήπως χρειαστεί μετά για δόλο μου. Πάρα πολύ δύναμη, παιδιά. Θα μας μαμίσει κιόλας. Έλα, λέμε. Έλα, καραμποζουκλή. Πάσε εδώ, τώρα πάει ακάτω. Όχι, θα σκάσει. Παιδιά, τρίτο ή τέταρτο μέρος, έξω το καλαμάρι μας πάλι κάτω. Ήρθα σε μια περιοχή όπου τα μαγιάτικα υποτίθεται κάνουν παρέλαση ή μάλλον πιάνουν μεγάλα μαγιάτικα, το καλύτερο μέρος. Ήρθα σαν τελευταία απόπειρα. Είπα να πιάσω καμιά συναγρίδα πριν και ένα μαύρο. Αλλά θα βάλει το μαΐστο σε λιγάκι, οπότε λέω να έρθω εδώ, μπας και μας κάνει ο Θεός τη χάρη και πάει με ένα μαγιατικάκι. Και άμα είναι και λίγο μεγάλο, το κόψουμε και φέτες μετά. Και εφόσον θα πάμε απέναντι να φέρουμε το φίλο μας τον Τίνο με την Τζίνα για το Σαββατοκύριακο, να το πάρω πέρα να φάνε 2-3 οικογένειες. Άμα θέλει ο Θεός να μας το δώσει, θα φάνε 3 οικογένειες, 2-4 ανάλογα το μέγεθος ψάρια.
Αν όχι, εμείς οι γελιώνες λιθρινάκια θα φάμε, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, και δεν μόνο για το φαγητό, είναι να περάσουμε και ωραία. Σε μερικές μέρες φεύγω και άλλο από εκείνο το μαγιάτικο που πήγα την πρώτη φορά και τη δεύτερη και το φακροπουλάκι δεν έχουμε πάρει. Πάνω που έλεγα και θα σπάσει εκείνη να πάρουμε δύο ψαράκια, τίποτα. Άμα κάνει άλλη μέρες ακόμα, θα βάλω πάνω και το μηχάνημα για τη συρτή, θα το βάλω εδώ και θα ψάξω λίγο πιο μεθοδικά. Παλιά πήγαινα δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω. Τώρα πρέπει να πάω σε ένα μέρος πάνω κάτω να το χτενίζω που λέμε. Τώρα θα μου κάνει καιρό, αν θα πάω, τι θα γίνει, δεν ξέρω. 2, 3, 4, 5. Θα δείξει. Λοιπόν, αν τσιμπήσει θα σας πω. Παιδιά, κάνω καφέ, κάνω και ψαχτήρι. Ένα καλαμάρι μου έχει μείνει, το άλλο έχει ψοφήσει. Ένα καλαμάρι και ο κολλιός. Το σαυρίδι. Λοιπόν, εδώ ψηλό γίνεται της πόπης. Κάνα χοντρό δεν βλέπουμε. Δείτε εδώ τι γίνεται. Φωτογραφία 36-42. Δείτε και την προηγούμενη που τράβηξα πριν ένα λεπτό. Όσο πάω βλέπω ψηλό, θα πάω στο βράδυ για να γυρίσω πίσω. Άντε να δούμε παιδιά, στο 85 είμαστε. Θα λήξει το παιχνίδι, θα χάσουμε και την ισοπαλία. Άντε να δούμε. Τώρα θα περάσω όλο αυτό το μέρος πίσω. Πριν στο ρεύμα. Πριν στο ρεύμα. Και ό,τι γίνει. Πάτω τη φωτογραφία. Τι περάσαμε μόλις τώρα. Λοιπόν, το γυρίζω πίσω. Του βρω πως ήρθαμε. Πήγε από την Ισπανία για να δει μέσα σου. Λες και το νιώθει ότι πάει να γίνει μεζές. Λέτε ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε όπως ερχόμαστε. Βάλουμε και τη μηχανούλα μας, να μας πάει εκεί. Και αν δεν πάρουμε και τώρα παιδιά ψάρι, το τέτοιο είναι, μην νομίζετε. Αν δεν πάρουμε και τώρα ψάρι που ήρθαμε σοβράνο από την Πέτρα, δεν θα πάρουμε καθόλου σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, είδατε που ήρθαμε, αν πάρουμε ψαράκι εδώ θα είναι. Δείτε τι ωραία που κατέβαινε. Το κάταγα σιγά, έπεσα μέσα στο μπουλούκι από το ψηλό, το οποίο είναι και παλιασμένο κατ' επέκταση. Και τώρα η ζόγκα μου, το βαρύδι μου είναι ευθεία από κάτω. Το ανεβάζω λίγο. Λοιπόν, δείτε το εδώ, 11.23. Το έχω γυρίσει πάνω στο ρέμα και ένα πίκο.
Αλλά για να μην βλέπω μια ψήλα. Ψάρι ήταν εκεί, γιατί και είδε το βαρύδι μας. Τώρα είχε κατεβάσει και είχε τριβεί πολύ κάτω. Λέτε να περιμένει κάτω το καλαμάρι μας. Δείτε τι εννοώ. Φωτογραφία 18-27. Το έχω λίγο ψηλά για το καλαμάρι. Μην πατώσει και... έχει περιθώριο να πατώσει. Αν και κολυμπάει κοντά στο ρεύμα. Για πάω και στο τελευταίο μέρος πιο πάνω. Αν αυτό είναι τίποτα της προκοπής. Βλέπετε εδώ που είναι μία ψίδα, φωτογραφία 0356. Στα 20 μέτρα είναι το βαρύδι μου, θα κατεβώ στα 25. Είδα δύο ψίδες τουλάχιστον. Much later. Yeah, πάμε στο Τίνο. Αλλά πριν πάμε στο Τίνο, το σαβρίδι που λέγαμε, αυτό με ζωντανό. Το τραβήξω ένα μέρος που ξέρω. Έτσι, 10 λεπτά. Θα γελάσω. Λάκια, τραβήξαμε και αυτό το μέρος εδώ, τίποτα. Δεν ξέρετε πόσο χαρούμενος νιώθω που θα απελευθερώσουμε αυτό το σαβριδάκι. Έχει κολυμπήσει σε 4-5 μέρη. Μεγάλε. They throw nets there, look. Και κενά πολύ ήρχε ζαλάκι. I know. Not believe he's alive. Παιδιά, βάζω την κάμερα κάτω, τίποτα και μαέστρο. Και σήμερα τον ήπιαμε. Τι να κάνουμε. Φιλάκια, παιδάκια μου. Πάει Σπύρους, γινό. Πάσα να τονίσω μόνο τον άσο. Θα γυρνάει για να... Look!